πολιτικό συνειδητοποίησει το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όσοι είχατε κάθε δικαίωμα να το κάνετε, δεν είχατε δικαίωμα να το κρύψετε. Και το κρύψατε, κύριε Τσίπρα. Το κρύψατε γιατί ποτέ δεν είπατε που πήγατε διακοπές και το κρύψατε. Για έναν λόγο το κρύψατε, διότι έγινε 25 μέρες μετά το μάτι και θα σας έκραζαν όλοι. Η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος και 4,5 χρόνια πρωθυπουργός. Δεν μπήκα στην πολιτική του τόπου πλούσιος, δεν έγινα πλούσιος. Και δεν ανήκω σε μια πολιτική οικογένεια, η οποία δεν έκανε καμιά άλλη δουλειά παρά μόνο πολιτική και είναι ζάπλουτη. Παρακαλώ. Πρώτη φορά που θα μιλήσετε για ζάπλουτη οικογένεια, ας αναζητήσουμε λίγο και τους τρόπους με τους οποίους η δικιά σας οικογένεια απέκτησε την περιουσία την οποία είχε, πότε την απέκτησε, με ποιους έκανε δουλειές, με ποιους έκανε δουλειές στη Χούντα. Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς για την ελίτ και για τους πολλούς σε μένα. Δεν έχω τίποτα να κρύψω και δεν έκρυψα ποτέ. Ούτε οι μετοχές που δεν έχω, ούτε οι καταθέσεις που δεν έχω. Αφήστε αυτές τις αθλειότητες, τα ψέματα, τα fake news.